Είναι οι πρώτες εικόνες από τις έρευνες στο υποθαλάσσιο σπήλαιο που παγιδεύτηκαν βρίσκοντας τραγικό θάνατο οι δύο αυτοδίτες. Το βίντεο ντοκουμέντο που τράβηξε ο ένας από τους τρεις αυτοδίτες από την Κάρπαθο τους δείχνει να αναζητούν πέρασμα σε βάθος 45 μέτρων μέσα σε υποθαλάσσια φαράγγια και σπηλαιώματα με φακούς, καθώς αυτό το βάθος δεν περνάει το φως. Εμείς ερευνήσαμε το χώρο πρώτοι, βρήκαμε την πόρτα, είναι φαράγγι με σπηλαιώσεις. Και δωμάτια δεδαλώδη. Ξεκινάει η πόρτα, είναι στις 43 μέτρα και φτάνει βάθος μέχρι και τα 60. Μέσα σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον, το μεσημέρι, οι άντρες της μονάδας υποβρύχιων αποστολών, ύστερα από δύο μέρες, κατάφεραν να ανασύρουν τη σωρό και του δεύτερου αυτοδίτη, του 65χρονου από την Τσεχία, ενώ χθες, ύστερα από μεγάλη επιχείρηση, οι βατραχάνθρωποι του λιμενικού είχαν ανασύρει τον 30χρονο από το Ιράν. Δεν γίνεται να κάνεις δίσδυση σε σπήλαιο τέτοιας δυσκολίας και να μην χρησιμοποιήσεις μύτο. Δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσεις έξω αν αποπροσανατολιστείς. Είναι μεσημέρι του Σαββάτου. Οι τρεις αυτοδίτες φτάνουν στην περιοχή Σόκαστρο και βουτούν σε βάθος 45 μέτρων, αναζητώντας ανάμεσα στις σπηλαιώσεις την είσοδο κάποιας σπηλιάς. Εκεί, όπως φαίνεται, οι δύο άντρες χάνονται μέσα στη θολούρα που προκαλούν τα ρέματα και εγκλωβίζονται σε βραχώδη κοιλότητα διαμέτρου 1 μέτρου, ενώ ο τρίτος καταφέρει να βρει τον προσανατολισμό του και ανεβαίνει σώσει στην επιφάνεια. Ο διασωθέντας έχει άποψη του χώρου, γιατί διαμένει στη συγκεκριμένη περιοχή. Έρχεται πολλά χρόνια στην Κάρπαθο. Οι δύο αυτοί έχουν άποψη του χώρου. Ο τρίτος, ο Ιρανός, δεν είχε, ήταν η πρώτη φορά. Η τραγωδία προκαλεί ερωτήματα. Το λιμενικό ξεκίνησε έρευνα και η κατάθεση του 45χρονου Τσέχου που σώθηκε αναμένεται να ρίξει φως. Ποιος διοργάνωσε τη συγκεκριμένη κατάδυση σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της Καρπάθου? Ο εξοπλισμός ήταν δικός του? Οι τρεις αυτοδίτες είχαν πτυχίο τεχνικής κατάδυσης όπως προβλέπει ο κανονισμός για τέτοια μεγάλα βάθη? Εκτιμάται πως οι δύο αυτοδίτες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, καθώς ο αέρας από την μπουκάλα εξαντλήθηκε σε λίγα μόλις λεπτά.